Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε θέματα που αφορούν τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Θεοφύλακτο. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, κύριε Βακριτσά. Θα ξεκινήσουμε όσον αφορά πρώτα με το Σκοπιανό. Ήδη το τελευταίο διήμερο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς βρίσκεται στα Βαλκάνια, είχε συνάντηση και με τον Σέρβο ομολογό του. Όμως το κυρίαρχο που βρίσκεται στις πολιτικές εξελίξεις είναι συνάντηση με τον κύριο Δημητρόφ. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, πού βρισκόμαστε και αν θεωρείτε το επόμενο χρονικό διάστημα ότι επιτέλους θα υπάρξει μία λύση σε όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα για το όνομα των Σκοπίων. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοτζιάς, αμέσως μετά τις γιορτινές μέρες του Πάσχα, βλέπουμε ότι συνεχίζει τις συναντήσεις με τους ομολόγους του, με τους αρμοδίους. Συνεχίζονται δηλαδή οι διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει και είχαν σταματήσει πριν τις γιορτινές μέρες του Πάσχα. Θα δούμε εάν τα ελάχιστα ή αυτά που ζητάει η ελληνική πλευρά, αν γίνονται αποδεκτά και από την πλευρά των βόρειων γειτόνων μας της ΦΥΡΟΜ. Βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά ένα καλό κλίμα. Δεν είμαι ούτε στους υπεραισιόδοξους ούτε στους πολύ απεσιόδοξους. Έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Θέλουμε ενώ στο ονοματολογικό βλέπουμε ότι μπορεί να προχωρήσει το πράγμα. Για να το πω ευθέως, βλέπω υπάρχει μια δυσκολία στο να αποδεχθούν οι γείτονες το ζήτημα της αλλαγής του συντάγματος. Αυτό όμως και εμείς δεν μπορούμε να δεν το βάλουμε σε αυτά που ζητάμε. Πρέπει να είναι έργα όμνες, δηλαδή η αλλαγή της ονομασίας να αφορά όλους. Και για να το ξεκαθαρίσω, η αλλαγή της ονομασίας από το σκέτο Μακεδονία που χρησιμοποιούν κακώς σήμερα, από το σκέτο Μακεδονία στις προτάσεις που έχουμε υποβάλει, να αφορά όλους και την εξωτερική χρήση και τη διεθνή χρήση, αλλά και την εσωτερική στο Σύνταγμα. Θα δούμε ποια θα είναι η στάση λοιπόν της ΦΥΡΟΜ και προχωράμε. Υπάρχει το όριο του Ιωνίου που πιέζει τους γείτονες, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μόνο αν συμφωνήσουν σε αυτά που θέτει η Ελλάδα θα υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Άλλος δεν υπάρχει περίπτωση να ενταχθούν. Με την πίεση αυτή και με την αλλαγή της κυβέρνησης στα Σκόπια οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Αλλά θα δούμε βήμα-βήμα πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Πάντως βλέπουμε ότι ο κύριος Κοτζιάς μιλάει ότι θα πρέπει, λέει, να κάνουμε συμβιβασμούς, όχι σάπιους, αλλά συμβιβασμούς που θα κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Εδώ υπάρχει διαφοροποίηση βουλευτών και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από άλλες πολιτικές παρατάξεις, ότι δεν πρέπει να υπάρχει σύνθετη ονομασία μέσα κλπ. Βλέπουμε όμως ότι εσείς, σαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, δεν λέει όχι στη σύνθετη ονομασία. Εδώ όμως στη Δυτική Μακεδονία είναι κάτι αρνητικό, κύριε βουλευτά. Το βλέπουμε ότι αντιδρούν όλοι οι φορείς. Δεν θέλουν να υπάρχει σύνθετη ονομασία στις αλλαγές. Κύριε Βακρατσιά, πώς θα πάμε έτσι? Εγώ θέλω όμως να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και μιλάω και. Δεν φοβάστε στο πολιτικό κόστο όμως ότι κάποιοι μπορεί να σας. Να μην είναι απέναντί σας. Ποια είναι η ειλικρίνεια που λέω? Ναι. Όσο δεν επιλύουμε το ζήτημα, ναι, χρησιμοποιούν το Μακεδονία, ναι, το σκέτο. Μάλιστα. Και αυτό το έχω ζήσει σαν βουλευτής σε αποστολές στο εξωτερικό, που τους λες, είμαι από την Κοζάνη, πού πέφτει η Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, εγώ τους λέω έτσι αυθόρμητα, και αμέσως όλοι μπερδεύονται. Δυστυχώς έχουν κατοχυρώσει το Μακεδονία σκέτο και γινόμαστε εμείς γραφικοί να πηγαίνουμε και να λέμε, όχι, θα τους λέτε ΦΥΡΟΜ, και καλά κάνουμε, βέβαια, γιατί αυτή είναι και η αναγνωρισμένη διεθνής ονομασία. Ονομασίες όπως το σλαβογενές Γκόρνα Μακεδόνια, αμετάφραστο. Και το είπε και ο Πρωθυπουργός, σε μια συνάδελφο δημοσιογράφο εκεί. Ναι, το πέταξε, ναι, και τελικά έπιασε. Που παραπέμπει, ήταν και μια από τις προτάσεις του Κοτζιά, ναι, του Υπουργού Εξωτερικών, που παραπέμπει σε σλαβική προέλευση. Ναι. Νομίζω είναι ένας έντιμος συμβιβασμός και μια καλή περίπτωση που θα μπορούσε να περπατήσει. Θα δούμε και την αντίδραση των γειτόνων μας. Πάντως, το λέω με ειλικρίνεια στους συμπολίτες μας και στους Δυτικομακεδόνες που έχουμε και ιδιαίτερη ευαισθησία. Όσο δεν το 25 χρόνια τώρα, οι γείτονές μας πέτυχαν να ονομάζονται Μακεδονία, σκέτο. Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Αν θέλουμε, πρέπει να το λύσουμε με έναν συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός πρέπει να είναι έντιμος για να κρατήσει χρόνια, δεκαετίες και αν γίνεται για πάντα. Προτάσεις σαν αυτές που έχει υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση αποσκοπούν σε αυτό το. Εσείς ως βουλευτής δεν φοβάστε το πολιτικό κόστος?
Έχω ακούσει συνάδελφό σας, τον κύριο Σέλτσα, τον Κώστα, τον Σέλτσα τυφλώνα, να λέει εγώ θα ψηφίσω οτιδήποτε. Που είναι βουλευτής της Φλόρινας. Οτιδήποτε, θα ψηφίσω την πρόταση της κυβέρνησης, η οποία τι είναι, στη διονομασία. Έχεις μιλευτεί. Γι' αυτό λέω, πρόταση από πρόταση διαφέρει. Το αμετάφραστο σλαβικό, και ακόμα όταν έχει και, και τον όρο Μακεδονία μέσα, πάλι με τη σλαβική του εκδοχή, ας το πω, είναι κάτι που εμένα προσωπικά με καλύπτει. Και ο καθένας και ο κάθε πολιτικός έχει την άποψή του. Αλλά νομίζω ότι όσο το κρύβουμε κάτω από το χαλί, αυτό είναι μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Δηλαδή, να πω κάτι αντίστοιχο με τα οικονομικά, κύριε Βακρετσά. Τα αφήναμε τα δάνεια που έπαιρνε το ελληνικό κράτος, αφήναμε τις παθογένειες κάτω από το χαλί, αργότερα θα τα λύσουμε. Ήρθε κατέρευση η οικονομία, χρεοκόπησε η χώρα. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ασχέτως πολιτικού κόστους. Αυτό είναι χρέος μας. Και ας μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά με νυφαλιότητα και συγκρίνοντας, έχοντας όλα τα δεδομένα μπροστά τους. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις από τη συνάντηση. Τώρα να πάμε λίγο στη ΔΕΗ. Εκεί έχουμε εξελίξεις. Περιμένουμε την κατάθεση από τον κύριο Σταθάκη. Και ακούσαμε και προχθές και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος επέμενε και το 2014 όταν είχε βγει ότι νερά και ενέργεια είναι διαπραγμάτευτα και ότι μπορούσε να είχε παραιτηθεί. Εσείς ποιες εξελίξεις βλέπετε εκεί, τι αντιδράσεις θα έχουμε? Λέμε ότι πωλείται η ΔΕΗ. Δεν πωλείται η ΔΕΗ. Οι μονάδες, οι ελληνικές μονάδες. Έχει συμφωνηθεί για συγκεκριμένες μονάδες στη Μελίτη και στην Μεγαλόπολη, κύριε Βακαρτσά. Αυτό που άλλαξε, θα πάω εγώ στις δηλώσεις του Αλέξη του Τσίπρα ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Αμίντου, που ήμουν και εγώ παρόν σε σχέση με σήμερα, είναι η τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία δημοσιεύτηκε και κατέστη τελεσίδικη Δεκέμβρη του 16, αρχές του 17. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν, σε εισαγωγικά θα πω, με κακό τρόπο οι δανειστές μας και το βάλανε επιπρόσθετο όρο στη δεύτερη αξιολόγηση για να κλείσει πέρσι τέτοιο καιρό η δεύτερη αξιολόγηση. Πέρσι τέτοιο καιρό λοιπόν συμφωνήθηκε, εκεί έγινε η διαπραγμάτευση με την κυβέρνησή μας και συμφωνήθηκε να πουληθούν μόνο, θα εξηγήσω τι θα πει αυτό το μόνο, δεν ήταν στο αρχικό μας σχέδιο, αλλά ήρθε η απόφαση αυτού του δικαστήριου να πουληθούν μόνο συγκεκριμένες ηλεκτρονικές μονάδες. Καταλήξαμε στην Μελίτη, στην άδεια της άλλης Μελίτης και στην Μεγαλόπολη. Αυτό ήταν λόγω της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της απέτησης των δανειστών ότι αλλιώς δεν κλείνει δεύτερη αξιολόγηση. Αυτά που σώσαμε όμως, τα αρνητικά, το δέχομαι ότι είναι αρνητικό το ότι αναγκαζόμαστε να ιδιωτικοποιηθούν. Ναι, και κινδυνεύουν και εργαζόμενοι. Και η διασφάλιση δεν υπάρχει των εργαζομένων. Θα υπάρχει για 6 χρόνια. Για να δούμε. Ένα ιδιώτη που θα έρθει, πόσο θα διασφαλίσει, θα κοιτάξει και φθηνότερο δυναμικό να βρει. Είναι υπογεγραμμένο, θα είναι στον νόμο και στις συμβάσεις αυτές. Και εδώ είμαστε και χρέος όλων μας είναι την εξαετία τουλάχιστον να τη διασφαλίσουμε. Και αν, κύριε Βακαρτσά, διασφαλιστεί η εξαετία, μετά πολύ δύσκολα και ένα ιδιώτη θα απολύσει εξειδικευμένο προσωπικό. Απ' την άλλη, αυτά που σώσαμε, γιατί τα λέω. Είναι πολύ σημαντικά. Ο ΑΔΜΙΕ στον έλεγχο του δημοσίου, ενώ με το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, τα υδροηλεκτρικά στο δημόσιο, και αυτά μην νομίζετε. Οι δανειστές τα θέλανε, τα λιγουρεύονταν, να το πω καθαρά. Παρ' όλα αυτά, στη διαπραγμάτευση τα περισσώσαμε. Δεν μπορέσαμε τις συγκεκριμένες λιγνητικές μονάδες, αλλά τη ΔΕΗ σαν ΔΕΗ στο σύνολό της και όχι οριζόντια ιδιωτικοποίηση και τον ΑΔΜΙΕ που παραμένει στον έλεγχο του δημοσίου. Μάλιστα, πότε βλέπουμε να κατατίθεται? Είχαμε ακούσει τον κύριο Σταθάκη να λέει μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, δεν ήρθε τελικά, θα είναι αυτή η εβδομάδα, η επόμενη. Είναι τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα ψηφιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Εσείς αν δείτε ότι κάτι δεν συμφέρει τόσο την περιοχή, θα χτυπήσετε το χέρι ως βουλευτής? Κύριε Βακρατσά, ήδη έχω λίγο αυτό που βλέπω και φοβάμαι ότι μπορεί να μην συμφέρει την περιοχή, είναι η κατάργηση του τοπικού πόρου ανάπτυξης. Φοβάστε ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο, ακούγεται τώρα έντονα. Ναι, το νομοσχέδιο προβλέπει την αντικατάστασή του και τον υπολογισμό του με άλλο τρόπο, δηλαδή με 1,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θέλουμε να το δούμε κοστολογημένο, δηλαδή να το δούμε ακριβώς πόσο είναι σήμερα ο τοπικός πόρος και πόσο θα είναι με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Δεν πρόκειται να δεχτούμε, εγώ προσωπικά, αλλά σίγουρα και οι συνάδελφοί μου, δεν πρόκειται να δεχτούμε μείωση του τοπικού πόρου ανάπτυξης. Αύξηση, ναι, να δεχτούμε, αλλά μείωση με τίποτα. Είναι θετικό, να παραμείνει στο ίδιο, ναι. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα του νομοσχεδίου, γιατί τα υπόλοιπα πάνω κάτω έχουν συμφωνηθεί στη δεύτερη αξιολόγηση, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Βέβαια, οι κρίσιμες λεπτομέρειες, στις λεπτομέρειες πολλές φορές κρίνονται πολλά, όπως οι εργαζόμενοι, οι υποχρεώσεις περιβαλλοντικές του ιδιώτη, ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Αυτά
είναι χρέος όλων μας να τα δούμε και να τα παλέψουμε. Αλλά ένα επίσης μια κρίσιμη λεπτομέρεια είναι και, που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια για την περιοχή, είναι ο τοπικός πόρος ανάπτυξης. Για να το μας περιμένουμε να μην υπάρξει κάτι τέτοιο και να το πιέσετε κι εσείς ως βουλευτής και η αυτοδιοίκηση. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε συνέχεια στις εξεταστικές όσον αφορά το χώρο της υγείας. Τι γίνεται και τι αποτελέσματα έχουμε με το χώρο της υγείας μέχρι στιγμής? Και αν θα συνεχιστούν δηλαδή, έχει βγει κάποιο αποτέλεσμα, κύριε Βουλευτά? Κύριε Μπακρατσά, μετά την ολοκλήρωση της Επιτροπής για τα δάνεια στα κόμματα και στα ΜΜΕ, στην οποία επίσης είμαι μέλος, συνεχίζονται οι εργασίες για την διερεύνηση σκανδάλων και οικονομικών ατασταλιών στον χώρο της υγείας. Όποιος τα παρακολουθεί, και νομίζω μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού τα παρακολουθεί, έχει μείνει πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Έχουν γίνει και έχουν βρεθεί ότι έχουν γίνει πολλά. Ένα είναι, και μέσα σε αυτά κυρίως Ρίκος Ντινάν και ελπνώ εγώ προσωπικά και με δελτία τύπου τα προωθώ και νομίζω είναι για την ενημέρωση των συμπολιτών μας. Αυτά είχαν κόστος, δεν είναι να πούμε ότι δεν έχουν σημασία, είχαν κόστος στην τσέπη του Έλληνα πολίτη και του Έλληνα φορολογούμενου, κόστησαν τη μείωση των μισθών και των συντάξεων. Δηλαδή, αν αθροίσουμε τα σκάνδαλα στην υγεία, στα δάνεια, στα δημόσια έργα, στα εξοπλιστικά, τελικά η χώρα δεν βούλιαξε τυχαία. Εμείς πτωχεύσαμε και κάποιοι φούσκωσαν τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Αυτά τα ψηλαφούμε πλέον στην Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία. Θα συνεχίσουμε να τα ερευνούμε και θα καταλήξουμε σε ένα πόρισμα πιθανότητα το καλοκαίρι και θα είναι χαρά μου να έρθω και να το συζητήσουμε και να το παρουσιάσω. Τώρα το πόρισμα, επειδή πολλοί λένε και τι έγινε με ένα πόρισμα. Έγινε και παραέγινε. Θα υπενθυμίσω ότι έτσι πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε το πόρισμα από την Εξεταστική για τα δάνεια. Και μετά από 12 μήνες μελέτης από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, έχουν εξαγγελθεί ότι θα ασκηθούν διώξεις κατά τραπεζιτών και κατά μεγαλοκαναλαρχών, οι οποίοι πήραν τα δάνεια και αποδείχθηκαν θαλασσοδάνεια σε βάρος του ελληνικού λαού. Αντίστοιχα και στον χώρο της υγείας και παράλληλα βέβαια και για την Οβάρτης που τρέχει και περιμένουμε και τα πολιτικά πρόσωπα να δικαστούν όπως όλοι οι Έλληνες από την τακτική δικαιοσύνη. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, παρότι εκεί βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση σας κατηγορεί σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθείτε να ασκήσετε διώξεις και να κάνετε κάποια να ασκήσετε διώξεις σε πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με μεγάλη διαφορά από την κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Κύριε Θεοφυλακτή. Σκευωρία, όπως το λέει η αντιπολίτευση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Είναι ιδίως για την Οβάρτης που μας αναφέρει και ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω έχει καταρρεύσει το επιχείρημα της σκευωρίας. Είναι μια έρευνα που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Σε εμάς, συγκεκριμένοι μάρτυρες που σύμφωνα με τον νόμο είναι προστατευόμενοι έχουν εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα, δεν τα ενέπλεξαν τα πολιτικά πρόσωπα κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ, κάποιοι της κυβέρνησης. Η δικαιοσύνη κάνει μια έρευνα και είναι χρέος όλων μας να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη ανεξάρτητα να επιτελέσει το έργο της. Μάλιστα. Τώρα αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, τις βλέπαμε και τις βλέπουμε, τις σεβόμαστε. Απ' την άλλη έχουμε και ένα αισθητήριο και ένα κριτήριο γιατί είμαστε μες στον κόσμο, μιλάμε. Να σας πω ότι δεν φοβόμαστε την πολιτική αναμέτρηση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ισχυρά επιχειρήματα και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια που τελικά την ολοκληρώνουμε παρά τις αντίθετες προβλέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι θα ρίξουμε τη χώρα στη βράχια. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν και υπάρχουν, το αναγνωρίζω, η χώρα κινείται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Απ' την άλλη, συνέχεια βρίσκουμε πολλές ατασταλίες στις οποίες είναι χρωμένη η αντιπολίτευση. Περιμένουμε ολόσα όλα αυτά να τα κρίνει και να επιβεβαιώσει αυτό που βρίσκουμε εμείς στο λαό και να ανατρέψει και το κλίμα των δημοσκοπήσεων. Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα τοπικό θέμα και θα δούμε και άλλα θέματα στη συνέχεια. Σήμερα δημοσιεύθηκε, το είδαμε και πριν από λίγο, στο σελίδα kozan.gr, μια παρέμβαση της επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης Περιφέρειας, την κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου, που αφήνει αιχμές τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στην περιφέρεια όσον αφορά το πρόβλημα εξοικονομώ. Ένα δικό σας σχόλιο θα ήθελα. Θεωρείτε ότι δεν έχουμε τους πόρους που θα έπρεπε να έχουμε σε μια Δυτική Μακεδονία, η οποία εντάξει έχει πολλά χτυπήματα. Να υπήρξαν περισσότεροι πόροι για το πρόγραμμα εξοικονομώ? Νομίζω ότι... Ξανά διαβάσατε την παρέμβαση και κλείνει στο τέλος η κυρία Ζεμπιλιάδου ότι σε μια κοινωνία που μετράει ήδη απώλειες από το επίδομα θέρμανση στον τοπικό πόρο δεν έχει δει φθηνό ρεύμα και αέριο, είναι τόσο σημαντικό να υπάρξει έτσι αυτό το αρνητικό πρόγραμμα για την περιοχή. Πώς απαντάτε εσείς ως κυβερνητικός βουλευτής? Νομίζω αρκετά από αυτά που λέει η κυρία Ζεμπιλιάδου δεν ισχύουν. Ας πούμε και ο νόμος
για το φθηνότερο ρεύμα έχει ψηφιστεί. Περιμένουμε την εφαρμογή του. Τώρα, στο κύριο θέμα που αναφέρατε, στο εξοικονομώ κατοίκων, η Κηδυτική Μακεδονία, όπως και οι άλλες περιοχές της χώρας, μετά τις πολύ περισσότερες αιτήσεις που υπήρχαν και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου που υπήρχε και εκεί, να αναγνωρίσω ότι έπεσαν έξω οι προβλέψεις όλων μας για το ενδιαφέρον που θα υπήρχε. Το περιμέναμε όμως, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο στο πρώτο εξοικονομώ είχαν εξυπηρετηθεί αρκετοί οι πολίτες. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί πέρα υπήρχε ένα σφάλμα, δηλαδή ότι θα υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έστω και μετά όμως που το είδε και η κυβέρνηση αυτό, ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη εξήγηλε ότι μιλάμε για διπλασιασμό των κονδυλίων, οπότε και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα διπλασιάσει τα κονδύλια και στις αιτήσεις δηλαδή που θα γίνουν. Και έτσι θα απορροφηθούν τα κονδύλια που όντως, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι, που όντως χρειάζεται η περιοχή μας για να ανακάμψει και να σταθεροποιηθεί οικονομικά.